σιγά. Α. Σιγά. Έλα. Ας συνεχίσω μόνο μου. Το καταλαβαίνεις ότι δεν μείνεις μόνος, αλλά πολλές φορές και εγώ όταν χάλια κάθεσαι δίπλα μου. Είναι με αυτό που έγινε σήμερα. Θέλω να κάνω μία βόλτα. Να φύγω λίγο, να μην βλέπω κανέναν. Μου έχουν έλειψει πάρα πολύ δικοί μου οι άνθρωποι που ξέρω ότι με προσεγγίζουν και είναι μαζί μου γιατί είμαι αυτή που είμαι. Τελικά η εμπειρία στο σπίτι του Big Brother είναι και λίγο διδακτική, ε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πρέπει γενικότερα στη ζωή σου πρέπει να είσαι καλή ύποπτος. Να προσέχεις λίγο τα νότα σου. Γιατί εσύ αν έχεις όλη την καλή διάθεση, δεν την έχουν όλοι γύρω σου. Εμένα αυτοί οι άνθρωποι μου έχουν έλλειψει πάρα πολύ και ειδικά σήμερα. Μια ραπηρή πλησιά Κυριακή. Θέλω να είσαι καλά. Έτσι. Δεν έχει περάσει τόσο καιρό που να μην έχω επικοινωνία με ανθρώπους που αγαπάω. Ποτέ. Και ό,τι νιώθω βγαίνει. Δεν μπορώ να τον κρούψω. Δεν πνίγεται αυτό. Ποιο σου έχει λείψει περισσότερο? Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα. Την άκουσα τη μάνα μου. Μου λείπει πάρα πολύ. Και την ευχαριστώ για αυτά που μου έχει μάθει και για τις ώρες και τα τελείωτα βράδια που καθόταν και μου μιλούσε. Μου έχει λείψει και ο πατέρας μου. Αλλά και πάρα πολύ οι φίλοι μου. Πάρα πολύ το φιλικό μου το περιβάλλον. Η οικογένεια είναι πάνω απ' όλα. Οι γιαγιάδες μου. Φούκο, δεν κάνω πράγμα μα δεν το νιώθω. Δεν μπορώ τώρα. Ναι, εντάξει, δεν σου πάνω χώρο φίδας. Άρα γιορτήσε, ξεχαστεί μια ολιά, να γελάς, να τέφει και να τελειώνει το θέμα έτσι. Εντάξει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης είναι χαρούμενος που του δώκανε τώρα το ρολάκι, που κατέχει που ασχολείται με τα πράγματα. Εντάξει. Και γρήκα και εσύ μια φορά. Σ' όλους λες να σε γρικούνε, μα εσύ μου φαίνεται πως δεν γρικάς ανένα. Δεν είναι τσά όμως. Πρέπει και εσύ μια φορά να ακούσει ανένα. Ακούει τα μου λες. Απλώς τώρα δεν μπορώ να το κάνω. Μα να το πράξει κιόλα, γιατί το να το πράγμα λε όλου. Γρικά, αλλά δεν πράξει. Πράξει λοιπόν και εσύ μια φορά, να τέτοιο. Να μπορεί ύστερα να σου πίνω περιθώρια να μιλήσει. Γιατί άμα δεν πράξει, δεν ξανά έχει περιθώρια. Κατάλαβε, δεν σου λέω. Κατάλαβα, ήταν μου λε, εγώ πολύ καλά. Ήμουν κατά όλη μέρα, τώρα είμαι μια χαρά. Εντάξει, είσαι μια αλλά είχε έρθει στα καλά σου. Όχι στο τραγουδάκι, όχι στο μουσική σου, όχι στο καφέ σου. Δεν μου αρέσει να σε βλέπω έτσι. Ξέρεις ποτέ είμαι έτσι. Όταν δεν μ' αρέσουν ανθρώποι. Γιατί συχαίνω με τους ψεύτες, τους υποκριτές και τους πονηρούς. Ποιος είπε ψέματα. Όλοι. Είπα εγώ τους μεγάλου. Από εκεί και έπειτα, ποιος είναι ψεύτης, ποιος είναι πονηρός και υποκριτής, θα το κατάλαβες στην πορεία. Γιατί τι έγινε. Γιατί πολλά από αυτά που λέω έχει συγγνώμη για σένα. Ότι είμαι σίγουρος, γιατί το κατάλαβα, σε καταλαβαίνω. Θέμα είναι δεν ξέρω τι σου έκανα χωρίς λόγο πάλι. Δεν είναι χωρίς λόγο. Δεν καταλαβαίνω. Ζήσω σε λίγο. Δεν είδα, θα χάσει το δικαστή. Θα σου πω ό,τι νομίζω και ό,τι νιώθω. Σε κάτι. Δεν θες να τα ακούσεις. Νομίζω πως όχι. Ξέρεις γιατί. Ναι, εγώ θέλω. Γιατί με θίγει εμένα. Εγώ απλώς νομίζω ότι είναι ένα παιδί που παίζει. Αυτό. Και ό,τι νιώθω, θέλω να το πω και να ξέρει τη γνώμη μου πάνω σε ορισμένα πράγματα. Και αυτό που συνειδητοποίησα σήμερα δεν μ' άρεσε καθόλου, γι' αυτό ήθελα να το πω. Μόλις έφαγες πόρτα από τη Χριστίνα σε κάποια φάση. Τι έφαγα? Γύρισες σε μένα. Τι έφαγα? Πώς το βλέπω? Θες να μ' αλλάξεις γνώμη? Άλλαξε μου γνώμη επιχειρηματολογώντας και πες μου Στελάκι, έχεις λάθος. Ωραία. Κάνεις λάθος. Και με χρεώνεις άδικα. Αφού δεν τα βγάλουμε μια φορά τα χαρτιά, φορά παρτίδα. Φορά παρτίδα. Παρασκευή είναι η Κυριακή κοντά έρχεται.
Δεν με νοιάζει καθόλου. Άκου για ένα τα πράγματα. Περίμενα να συνεχίσω. Α, έχει κι άλλα. Ναι, να συνεχίσω. Τελειώνω. Συγγνώμη, να συνεχίσω. Εντάξει. Λοιπόν, και λέω ότι μόλις τρώει πόρτα από τη Χριστίνα, έρχεται σε μένα. Ναι, ναι. Και κάνει το αντίστροφο. Και το βλέπει και η Χριστίνα και εγώ. Ναι. Και μου το συζητάει η Χριστίνα. Έρχεται η Χριστίνα και μου το συζητάει. Συμφωνώ. Επειδή λοιπόν είδα 2-3 μέρες ότι έχει δει ότι σε έχω δει, τη λέω και έχει εκνευριστεί και βλέπει με άλλο μάτι το τέτοιο. Ειλικρινά σου παραχωρώ τη θέση μου. Έτσι τη είπα. Δεν σου λέω κάτι λάθο. Δεν σου λέω κάτι άλλο. Ειλικρινά σου παραχωρώ τη θέση μου. Δεν έχω κανένα θέμα. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν έχω κανένα θέμα. Αλλά ο Φούκος μου επιβίωσε κάποια πράγματα που μένα μου λέγανε άλλοι και εγώ δεν τα ήθελα να βάλω στο μυαλό. Δηλαδή. Ότι. Προκαλεί συμπεριφορές για να βγει ο κακός μου σε αυτός. Τι έκανα? Αυτό. Αυτό νόμιζα. Ποιανού προκαλώ? Δεν ξέρω. Ποιανού έχω προκαλέσει να βγει ο κακός σε αυτός? Εμένα μου προκάλεσε τον κακό μου αυτό πάντως. Πότε? Πριν μια μισή εβδομάδα, δύο περίπου. Τότε που είχαμε φαγωθεί. Οκ, αυτό ήταν. Ούτε πριν και πριν φαγωθεί. Αυτό ήταν. Βγάζω λοιπόν, τον κακό περίμενε, περίμενε. Θέλω να κάποια στιγμή να μιλήσω κι εγώ. Έχει κουραστεί. Να τελειώσω και θα με απαντήσει ολοκληρωμένα. Ωραία, λέγε. Λοιπόν. Και λέω, αυτό γίνεται και κάθε του κίνηση είναι τελικά σκόπιμη. Δηλαδή πηγαίνει έτσι, στο λέω γιατί αυτό αισθάνομαι, έτσι. Αλεξάκη, άμα δεν σε σεβόμουν. Άμα δεν σε κουράστηκα. Κουράστηκες, γιατί κουράστηκες? Γιατί εγώ σε σέβομαι και ό,τι νιώθω το λέω. Φορά παρτίδα. Γιατί έχω μάθει να μεντρέψει τη ζωή μου και να πηγαίνω σε μία γραμμή. Για να ξεκαθαρίσει το θέμα. Ότι εγώ είχα πλησιάσει και έξω τη Χριστίνα. Την είχα πλησιάσει και έξω τη Χριστίνα. Απ' τώρα είδε που ούτε έχουν γνώση οι φύλακε τελικά. Περίμενε, δεν θα μιλιάσω τώρα, θα μιλήσω εγώ. Mm. Και όχι την είχα πλησιάσει να κάνουμε κάτι. Είχα πλησιάσει για να βρεθούμε να πίνουμε ένα καφέ σαν άνθρωποι σαν φίλοι. Και δεν υπήρχε ποτέ τίποτα. Με το που έρχεται εδώ μέσα η Χριστίνα, πήγαινε να ανάψει μια φωτιά χωρίς να υπάρχει καν. Καν. Το κοριτσάκι. Θα το δω έξω. Γιατί ούτε όσο είμαστε και πριν και μιλάγαμε, δεν έχει να αλλάξει κάτι. Και δεν είναι το θέμα. Και είπα κάτι. Δεν κάνω τίποτα μέσα στο παιχνίδι από τη στιγμή που δεν έγινε αυτό που ήθελα. Όχι γιατί το ήθελα, στο είχα πει στον καναπέ. Απάντησε μου. Και αυτό σκόπιμο. Και αυτό σκόπιμο. Δεν μίλησα. Λοιπόν. Δεν μίλησα. Μην βάζεις λόγια στο στόμα μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Και σου λέω, αυτά που νιώθω και αυτά που συνειδητοποίησα σήμερα με στεναχώρησαν γιατί έχω μάθει να περιβάλλομαι με άλλους ανθρώπους από αυτά που συνειδητοποίησα. Και σου λέω, εδώ είμαι και κάνε με ότι έχω άδικο. Υποκριτής, με σένα δεν ήμουν ούτε ένα λεπτάκι. Δεν με ενδιαφέρει πραγματικά αν θα με ψηφίσεις ή όχι. Γιατί δεν καταλαβαίνεις. Με γούστο σου, με καπέλο σου. Γιατί δεν καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω. Σου λέω. Γούστο σου, καπέλο ότι... σου. Μα γιατί... Πώς το βλέπεις. Μα γιατί και πώς το δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Και τόσες φορές έχω έρθει να κάνω και να σβήσω τις φωτιές που υπάρχουν. Βγαίνω και βγαίνω σε όπως βγήκα σήμερα. Και επειδή έρχονται πάρα πολύ, συνήθω τον πάσο να κάνω. Όχι, όχι, περίμενε, γιατί εγώ θέλω να πω την τελευταία μου κουβέντα. Μα δεν τελειώσαμε την κουβέντα, πάμε, δεν είναι εκεί. Ερωτευμένο δεν μπορεί να πει ότι είσαι. Ποτέ. Το ότι μπορεί να νιώσει για έναν άνθρωπο και να έρθει πιο κοντά με έναν άνθρωπο και μπορεί να οδηγηθεί σε οτιδήποτε μετά, το δέχομαι. Αλλά αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη που είμαστε εδώ μέσα στο σπίτι, κλεισμένοι, το ένα μπορεί να γίνει 100. Ούτε σκόπιμο είμαι ότι υποκριτή. Ούτε θέλω να βγάλω τον κακό εαυτό του άλλου. Αυτά που είχα να πω, εγώ σου έδειξα. Τα είπα και σου είπα και το και τι έγινε. Και μου λες και ακριβώς τα αντίστροφα επίσης. Εντάξει, εγώ είπα και τι πήγε να γίνει και τι πήγε να γίνει. Τη θέση του ξεκαθάρισε έναν άλλο άνθρωπο. Δεν είμαστε δυο μας εδώ. Αυτός ο άνθρωπος, όταν θα θέλουν να ξεκαθαριστούν, θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Βλέπεις. Άκουσε με λίγο. Βλέπεις ότι δεν έχω άδικο τελικά. Σου δείχνω ενδιαφέρον. Κάνω κίνηση, παίρνω ανταπόκριση. Τρώω πόρτα τεραστίων διαστάσεων. Γιατί εμφανίστηκε παρακλάδι και πήγες εκεί. Και λέω, τρώω πόρτα. Και μου λέει. Από πού? Από τον παρακλάδι ή από τον ίσιο δρόμο? Από τον ίσιο δρόμο. Α. Και λέω, εδώ πήγα να φύγω και λέω από πίσω, μάγκα, πίσω. Λίγο από τον ένα, λίγο από τον άλλο και δύο πιστεύω έγινε ισόβαρα. Το ίδιο πρέπει να γίνει. Δεν το πολυκυνήγησα, δεν πολυκυνηγήθηκε. Ήταν λίγο όμοια τα πράγματα. Και μου λένε, φιλαράκι, βάζει το κεφάλι συνέχεια στην κιλοτίνα. Και βλέπω ότι πλέον ότι. Δεν θέλω να την ξαναβάλω το χέρι στην κελατίνα, γιατί είναι πολύ πολύ πιο επικίνδυνη από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Το έχασες φίλε το παιχνίδι, να σου πω που το έχασες το παιχνίδι. Εσύ μου λες από το παρακλάδι. Εσύ μου λες από εδώ, εσύ μου λες από εδώ. Εγώ σου πω σαν Αλέξης ότι δεν έχει να κάνει αυτό. Και εσύ, Στέλλα, πίστευες ότι ήθελες. Πήγε πόρτα μετά που μπήκε η Χριστίνα μέσα, γιατί επιβεβαιώθηκα σε αυτά που του έλεγα. Ότι με το που μπήκε ένας πειρασμός εδώ. Παρένθεση Χριστίνα. Ο Αλέξης ενέδωσε. Άρα επιβεβαιώθηκα σε αυτά που του έλεγα.
Σε καίει. Δεν θα σε απαντήσω. Σε καίει. Δεν με καίει, αγαπητή μου. Απλώ με καίει. Ναι ή όχι. Ναι ή όχι. Ναι ή όχι. Μην με τρεμάσει σε μένα. Ναι ή όχι. Ονομάζω ότι έχει ξεκινήσει και σε αυτή την πάση. Στην αποστολή. Σε καίει. Στην αποστολή. Σε καίει. Σε καίει. Σε καίει. Άκου να δει. Σε καίει. Σε καίει. Ναι ή όχι. Λοιπόν, επειδή λοιπόν σου έχω πει ότι την τελική μου απόφαση θα την πάρω έξω από αυτή την πράσινη πόρτα στο ότι αφορά τι άνθρωπος είσαι τελικά, θα το δω, θα το δω έξω από την πράσινη πόρτα. Και εσύ το ίδιο θα κάνεις για μένα. Και για να σου αποδείξω λοιπόν ότι εγώ δεν με νοιάζει τίποτα έξω από εδώ, με νοιάζει να είμαι εγώ εδώ καλά και ό,τι νιώθω να το λέω ντρέτα. Έτσι, μέχρι. Και face to face. Μίλησες για κάτι κοινή. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει και την Κυριακή να γυρίσω στο σπίτι, γιατί μου έχει λείψει και το σπίτι μου και οι γονείς μου και όλοι. Επειδή και το τιμένο εδώ πέρα. Επειδή μίλησες για κάποιες κινήσεις. Και το τιμένο εδώ το κάνω, γιατί άμα το σκεφτεί σε ορισμένους ανθρώπους και την κοινή την ροή του παιχνιδιού. Εγώ τη Δευτέρα την Κυριακή μπορώ να βγω προτινόμενη και να φύγω την επόμενη. Σ' άκουσα. Λοιπόν, επειδή. Και την επόμενη Κυριακή. Επειδή μίλησε για κάποιες κινήσεις. Ρουάματ. Εντάξει, συγγνώμη. Επειδή μίλησα για κάποιες κινήσεις. Αλεξάκη, τελειώσαμε, αγάπη μου γλυκιά. Τελειώσαμε, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Νέτα. Νέτα. Τελείωσε. Νέτα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Νέτα. Νέτα. Ρωτάω. Κρατάς αυτή την άποψη που είχες βγάλει τώρα. Σε ρωτάω, έχεις πολύ σημασία για μένα. Κρατάς αυτό που πιστεύεις ότι σου είπανε, δεν λέγανε, έκανανε, ράνανε. Για σένα τη στέλνε. Θα του έχω παίξει διαπλά. Όπως είπα και του μεγάλου. Τη δική μου την άποψη. Θα με αφήσει, θα σου πω! Ναι. Ωραία. Πάνω μου να επεκφύγει όμω. Δεν πάνω να επεκφύγω τίποτα. Άρα, για αυτό ήρθε και σου μίλησα σήμερα. Όταν πήγα να μιλήσω με τη Στέλλα, ήμουν πάρα πολύ τσαντισμένο. Γιατί τη Στέλλα, επειδή τη θεωρώ ότι είναι. Έχουμε έρθει λίγο πιο κοντά. Θεώρησα ότι σαν να προδίδομαι. Επειδή υπερασπίστηκε, μπορεί όχι. Μπορεί λίγο, μπορεί πολύ, μπορεί καθόλου. Το ότι εγώ είμαι υποκριτή, ότι εγώ μπορεί να είμαι. Να έχω, πώς το λένε, σκοπιμότητες. Ζήτα το. Τι περίμενε. Ζήτα το. Σταμάτα, μίλησε με προκαλείς, μην πέτω σε μένα το μπαλάκι. Ζήτα το.